180,3 εκατομμύρια αναφέρονται σε ένα ποσό, δηλαδή είναι υποσύνολο ενός συνόλου της τάξης των 2.457 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή από τα 2.457 εκατομμύρια ευρώ θα έχουμε τα 180,3. Αυτή η εικόνα που φαίνεται ως περικοπή δεν είναι περικοπή. Τι εννοώ? Καθώς θα εφαρμοστούν κάποια σύγχρονα συστήματα προμηθειών, σε όρους αποτελέσματος δεν θα έχουμε άλλο αποτέλεσμα, που σημαίνει ότι θα εξοικονομηθούν χρήματα λόγω μιας πιο ορθολογικής χρήσης των χρημάτων του δημοσίου. Δηλαδή φανταστείτε ένα κλάσμα, έχουμε ένα αποτέλεσμα που παραμένει το ίδιο, αλλάζουμε τον παρονομαστή και αλλάζουμε τον αριθμητή για να βγει το ίδιο αποτέλεσμα. Έχουμε ήδη πάρα πολλά στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι μπορεί να έχουμε μια εξοικονόμηση χρημάτων χωρίς να στερηθεί ο πολίτης δημόσια αγαθά όπως αυτά, και υπηρεσίες όπως αυτά δίνονται μέσα από το σύστημα των κρατικών προμηθειών. Και για να είμαι και έτσι λίγο πιο αναλυτικός, αν θέλετε, είναι και μια δουλειά που την έχουμε αρχίσει. Έχουμε ανακοινώσει ότι διαβάζουμε γραμμή-γραμμή τον προϋπολογισμό της χώρας σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, τις μη μισθολογικές συντάξεις κτλ. Τα έχουμε αφήσει πέρα. Για να φτάσουμε στα 180,3 χρησιμοποίησαμε 5 μεταβλητές. Καταρχάς είδαμε το βάρος των προϊόντων που συμμετέχουν στις κρατικές προμήθειες είναι 4.772 γραμμές που είναι προϊόντα και υπηρεσίες. Είδαμε την ευαισθησία των τιμών τους κατά πόσο αυτή ανεβοκατεβαίνει εύκολα στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας. Είδαμε σε ποια προϊόντα και υπηρεσίες εφαρμόζονται μοντέρνα συστήματα προμηθειών που είναι ελάχιστες περιπτώσεις. Είδαμε τη σύνθεση των προμηθειών αναφορέα σε σχέση με τη δεύτερη μεταβλητή που έχει σχέση με τις τιμές. Και τέλος είδαμε και τον προϋπολογισμό αναφορέα. Η περικοπή που δώσαμε, σε εισαγωγικά περικοπή επαναλαμβάνω, δεν είναι γραμμική. Για κάθε φορέα, σύμφωνα με τα προϊόντα που συμμετέχουν στις προμήθειές του και τις άλλες μεταβλητές, υπάρχει σε κάποιον φορέα κάτι περισσότερο και σε κάποιον φορέα κάτι λιγότερο. Και υπάρχει μια σχετική ακρίβεια σε ό,τι αφορά αυτό που θέλουμε να εξοικονομήσουμε. Ως προς το δεύτερο σκέλος, που έχει σχέση με τη νέα πολιτική. Το σκέλος που αναφέρεται στις δύο γενικές γραμματείες εξυπηρετείται αποκλειστικά από αποσπασμένους. Και αυτό αναφέρεται στα άρθρα από το 6 έως 17 και το 28. Έχουμε στα υπόλοιπα άρθρα τα οποία αναφέρονται στους αναπληρωτές υπουργούς και στους γραμματείς κτλ. Θέλω να σημειώσω το εξής, ότι το προηγούμενο κυβερνητικό σχήμα είχε 45 υπουργεία. Εμείς έχουμε σύνολο υπουργοί και αναπληρωτές υπουργοί 37. Το προηγούμενο σχήμα αναφερόταν σε 1.173 ειδικούς επιστήμονες αποσπασμένους και μετακλητούς. Εμείς δεν θα ξεπεράσουμε τους 554. Και βέβαια βλέπετε ενδεικτικά στα άρθρα τα οποία δίνονται ότι υπάρχει και μία μείωση του προσωπικού που απασχολούνται στα υπουργικά γραφεία και των γραμματέων. Ενδεικτικά και κλείνω, σε ό,τι αφορά τους μετακλητούς, οι υπουργοί από 5 θα έχουν 4, οι υφυπουργοί από 4 θα έχουν 3 και στο άρθρο 25 έχουμε τους γενικούς γραμματείς που από 4 θα έχουν 2. Όλο αυτό το πλέγμα μας δίνει μια εξοικονόμηση πόρων της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Εμείς συνεχίζοντας τη δουλειά που έχουμε αρχίσει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για εξοικονόμηση δαπανών με την έννοια εξοικονόμηση της πατάλης, όχι στέρησης, επαναλαμβάνω, δημοσίων αγαθών από τον πολίτη, σε λίγο χρονικό διάστημα θα σας δώσουμε και άλλα στοιχεία που θα δείχνουν ότι θα μπορούμε να εξασφαλίσουμε στους πολίτες αυτή την ευημερία που θέλουμε με πολύ λιγότερα χρήματα, βελτιώνοντας την ορθολογική χρήση όλων των πόρων του προϋπολογισμού που έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ζητήσει